Εμείς συνεχίζουμε την προσπάθεια για εθνική συνεννόηση και συνένεση και ελπίζουμε ότι στην τρίτη ψηφοφορία οι βουλευτές αλλά και τα κόμματα θα στηρίξουν την προσπάθεια όχι της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας απλά, αλλά την προσπάθεια της χώρας. Δεν θέλω να σας γεμίσω με αισιοδοξία για το αποτέλεσμα της επόμενης Δευτέρας, αλλά πιστεύω ότι αξίζει οι βουλευτές και τα κόμματα να στηρίξουν την προσπάθεια της χώρας. Ο καθένας μετά το αποτέλεσμα της Δευτέρας θα αναλάβει τις ευθύνες του για το μέλλον. Κύριε Κωνσταντινόπουλε, θα μας κάνετε και ένα σχόλιο για το κόμμα, έτσι όπως ακούγεται ότι θα γίνει, του κύριου Παπανδρέου? Εγώ θέλω να, δεν μπορώ να κάνω να σχολιάσω για κάτι που δεν το γνωρίζω αν θα γίνει οτιδήποτε άλλο. Είμαι σίγουρος όμως ότι πόσο ο κύριος Παπανδρέου, ο οποίος είναι πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρώην πρωθυπουργός, όσο και άλλοι οι βουλευτές πρώην και νυν, δεν θα πάρουν πάνω τους την ευθύνη διάσπασης αυτού της παράταξής μας, η οποία μετά από 4 χρόνια βρίσκεται λίγο πριν δικαιωθεί πολιτικά. Από εκεί και πέρα ο καθένας θα κριθεί στο μέλλον. Κύριε Υπουργέ, πώς έχετε δει τόσο τον Πρωθυπουργό όσο και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τον Βαγγέλη Βαλτιζάνο και τον Άντωνη Σαμαρά τον Πρωθυπουργό, να έρχονται σε επαφές τον τελευταίο καιρό έτσι με ανεξάρτητους βουλευτές ώστε να συμπληρωθεί αυτό το νούμερο το 180 στην ερχόμενη ψηφοφορία? Είναι τόσο πολύ κοντά, μπορούμε να πούμε, είναι αισιόδοξα τα πράγματα ή βλέπετε να υπάρχουν και κάποια αγκάθια σε όλη αυτό? Όπως σας είπα και πριν, δεν θέλω να σας γεμίσω με αισιοδοξία και να σας πω ότι όλη την επόμενη Δευτέρα θα έχουμε τον νέο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά ελπίζω και εύχομαι ότι οι βουλευτές θα κατανοήσουν και τα κόμματα ότι είναι μια κρίσιμη στιγμή για τη χώρα. Από εκεί και πέρα ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες.